για τον Πούτα. Πάει να πρεσάρει ο Βουτσιάς. Μπαλής, ανεβαίνει και ο Ανάκογλου. Συνεχίζεται το pressing. Το πλάγιο λοιπόν αναγκάστηκε να στείλει εκτός την μπάλα ο Οικονόμου. Πάλι ο Βουτσιάς, αυτή τη φορά κερδίζει φάουλα τον Μπαλή. Με τον τρόπο που κάλυπτε την μπάλα. Εδώ την κρατάει και από πίσω έρχεται ο Μπαλής, βάζει το πόδι. Αντικανονικά υποδιετής. Με το φάουλα αυτό τρέχει πάλι κόσμο στην περιοχή του Μπαχτσιβάνου για την κεφαλιά. Κόβεται από τον Μπαλή. Τρέχει ο Ανάκογλου. Θα προλάβει το γύρισμα, Οικονόμου, μακριά όσο μπορεί, εκεί που στέλνει την μπάλα. Κανείς δεν προλαβαίνει, ούτως ή άλλως βγήκε πλάγια. Δεν περνάει αυτή τη φορά για τον Ανάκογλου. Νικούλης και Λόρι. Ανεβαίνει πολύ δυνατά ο Μπλέντι. Είχε μείνει στην πλάτη της άμυνας, το πλασέ. Στα δίχτυα 0-1 από το Μπλέντι. 1-0 από το Μπλέντι. Πολύ νωρίς το παιχνίδι. 1-0 προβάδισμα για τον Οικονόμο. Με ένα όμορφο γκολ πραγματικά. Ευνηδιάστηκε η άμυνα του Πανσεραϊκού. Ήταν εκτός θέσης. Και ο Μπλέντι, ο Μούτσα Μπλέντι, έμπειρος παίκτης. Είχε περάσει παλιότερα και από τη Λάρισα. Εδώ πανηγύρια στην εξέδρα. Τη μία και μοναδική που υπάρχει. Ο Καλτέκης, ο προπονητής, ευχαριστημένος. Πολύ νωρίς το παιχνίδι. Βλέπετε ξανά την παλιά. Στην πλάτη της άμυνας βγαίνει το πλασέ. Κρέμασε τον Κολίτσι που ήταν εκτός θέσης όμως. Έχει μεγάλη ευθύνη και αυτός. Και 1-0 από μία ακόμη κάμερα. Το πλασέ στα δίχτυα του Πανσεραϊκού. Για να στηρίξει την αριστερή πτέρυγα όσο είναι ο Μπλέντι δεξιά. Εν τω μεταξύ εδώ η κούρσα του Βουτσιά. Πέναλτι. Πέναλτι ανατροπή από τον Μπούτα. Ή από τον Οικονόμο, από τον Οικονόμο, πέναλτι λοιπόν και ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να ισοφαρίσει. Εδώ βλέπετε τον Οικονόμο μαζί με τον Βουτσιά που ανατρέπεται. Έβαλε το πόδι ο σέντερ μπακ, ο Φλόρος τελικά είναι ο παίκτης που κάνει την ανατροπή. Τρέχει ο Οικονόμος, ο Οικονόμο από δίπλα, αλλά βάζει το πόδι αντικανονικά, εδώ απειρία μάλλον περισσότερο. Πέναλτι και ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να ισοφαρίσει πολύ γρήγορα. Εν τω μεταξύ ο Βουτσιάς είναι ακόμα εκτός αγωνιστικού χώρου για τις πρώτες βοήθειες. Ο Ζούγρας δίνει οδηγίες σε όλους να προσέχουν να μην μπουν μέσα στην περιοχή. Ο Γκούρτσας εκτελεστής. Μπαχτσιβάνος μπροστά του. Γκούρτσας λοιπόν στο πέναλτι, 1-1, πολύ νωρίς σοφάριση, μέσα σε 3 λεπτά, το 1-1 εδώ στο Γιώργιος Μιτσιμπόνας της Τσαριτσάνης. Στα ίσια και πάλι το παιχνίδι. Η εκτέλεση δεν μπόρεσε ο Μπαχτσιβάνος. Και συνέχεια, μετά τη σέντρα, δυνατή παλιά